Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και απόψε στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital και να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από τη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Θωμάς Καζάκος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και θα μιλήσουμε για την ναυτιλία, για την Κύπρο μας, για την κυπριακή σημαία και για πολλά πολλά άλλα απόψε στις προσωπικότητες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Άγγελ. Θα μιλήσουμε έτσι για πολύ όμορφα πράγματα. Πώς πάει η ναυτιλία στην Κύπρο γενικά? Νιώθω ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να τις δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία τα τελευταία χρόνια. Τη σημασία που τις αξίζει. Εγώ πληρώνομαι να είμαι ανικανοποιητός και θα ήθελα να απαντήσω όχι ακριβώς, αλλά ουσιαστικά ναι, η ναυτιλία έχει πάρει μια θετική πορεία εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο τελευταίως. Που πιστεύω ότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία με τη στήριξη που τη χάνει τόσο από τις κρατικές υπηρεσίες αλλά και ιδιαίτερα από την ναυτιλιακή βιομηχανία, των ναυτιλιακών και άλλους συναφείς οργανισμούς, σίγουρα η πορεία της θα είναι θετική. Θετική πορεία, όμως πριν μιλήσουμε για την ναυτιλία, να μιλήσουμε λίγο για τον Θωμά, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί και το Ναυτιλιακό Επιμελητηρίο στα Διοικητικά Συμβούλια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο Λονδίνο και πολλά πολλά άλλα. Είστε στη θέση αυτή από πότε? Ή τέλος πάντων στη σχέση με την ναυτιλία, πότε άρχισε η σχέση σας με την ναυτιλία? Έχω ενταχθεί στο επιμελητήριο πριν 31 ακριβώς χρόνια και κάτι μέρες. Είχα επιλέξει την ναυτιλία σαν μέρος των σπουδών που είχα ακολουθήσει, αλλά όντως αμοχωστιανός, γεννημένος πάνω στη θάλασσα, μεγαλώνοντας στη Λεμεσό και προσφάτως φιλοξενούμενος στη Λευκοσία, πάντοτε η θάλασσα, η ναυτιλία ήταν μέσα στις επιδιώξεις μου. Είναι μια βιομηχανία, εμείς λέμε, που δεν κοιμάται ποτέ. Είναι η Νέα Υόρκη που δεν κοιμάται ποτέ. Η ναυτιλία εργάζεται 365 μέρες το χρόνο. Μηχανές στον πλοίο δεν σβήνουν ποτέ. Είναι μια βιομηχανία που δεν βαριέσαι. Είναι μια βιομηχανία η οποία δεν μπορείς να ακολουθήσεις καν τα προγράμματα που ακολουθάς το βράδυ πριν να ξεκινήσεις τη δουλειά σου. Συνεχώς εξελίσσονται, υπάρχουν εξελίξεις. Και μια βιομηχανία που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ακόμα περαιτέρω ανέλυξη για τη χώρα μας. Ήδη η ναυτιλία για την Κύπρο θεωρώ είναι από τις ελάχιστες πλέον διεθνοποιημένες βιομηχανίες, να μην τολμήσω να πω η απόλυτα διεθνοποιημένη βιομηχανία. Και φαντάζομαι στην πορεία της συνέντευξης θα μπορούσαμε να δοθεί ευκαιρία να εξηγήσουμε γιατί η ναυτιλία έχει αναπτυχθεί έτσι και τι χρειάζεται για να πάει ακόμα περισσότερο μπροστά. Ακόμα περισσότερο μπροστά. Γι' αυτό μπήκε και ίσως η Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργηθεί το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Ναι, ένας από τους μακρόχρονους στόχους του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ήταν η αναβάθμιση της ναυτιλιακής διοίκησης της Κύπρου. Το τμήμα ναυτιλίας μετά από τη δημιουργία του το 1963 πάντοτε υπαγόταν στο Υπουργείο Μεταφορών Σημειών και Έργων και ήταν ένα από τα 9 τμήματα του Υπουργείου. Ήταν ένα πολυδέδαλο, πολυκέφαλο Υπουργείο και ήταν ανθρωπίνως αδύνατο για οποιοδήποτε πετυχημένο υπουργό ή γενικό διευθυντή να καλύψει όλους αυτούς τους 9 διαφορετικούς τομείς. Έτσι, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο για πολλά χρόνια είχε υποβάλει αρκετές εισηγήσεις προς το κράτος. Μία από αυτή ήταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου, αποστρατικοποιημένου, ελεύθερου, αν θέλετε, υφυπουργείου ναυτιλίας, όπως και έγινε. Και είναι και το μόνο υπουργείο που εδράζεται εκτός του ομφαλού της γης, που είναι η Λευκοσία, είναι η Λεμεσός, γιατί είναι η ναυτιλιακή πρωτεύουσα της Κύπρου, όπου ήταν το τμήμα ναυτιλίας που μετεξελίχθηκε σε ανεξάρτητο αυτολειτουργήσιμο, αν θέλετε, υπουργείο. Και βλέπουμε ήδη δείγματα γραφής για πιο γρήγορες, πιο στοχευμένες αποφάσεις, όταν υπάρχει εξειδίκευση και η πολιτική στόχευση τόσο από τους πρώτους υφυπουργούς, αλλά θέλω να πιστεύω και από την νυν υφυπουργό που έχει αναλάβει προσφάτως με την νέα κυβέρνηση. Να δούμε έτσι λίγο ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο έτσι με κολάζ από τη σχέση σας μαζί με τον Βασίλη Δημητριάδη, ο πρώην υφυπουργός ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύριος Δημητριάδης είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Κύριε Δημητριάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγαπητοί Άγγελε, καλησπέρα στον φίλο και επί χρόνια συνεργάτη Θωμά Καζάκο. Καλησπέρα, Βουργέ. Λοιπόν, πρώην υφυπουργός ναυτιλίας, ένας άνθρωπος που ασχολείται με την ναυτιλία, ο κ. Δημητριάδης ήταν και στη θέση που κάθεστε εσείς πριν από μερικά χρόνια, κάπως έτσι, σε μια άλλη έκδοση της εκπομπής εδώ προσωπικότητες. Να πούμε
πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία στην Κύπρο, γιατί επειδή το αγαπάτε αυτό το πράγμα και τα μιλούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε δύναμη, έτσι, κύριε Δημητριάδη. Ακριβώς, εδώ και 30 και πλέον χρόνια έχουμε αναπτύξει αυτό το τομέα στην Κύπρο, αλλά πρέπει να τον καλλιεργήσουμε, να εμβολιάσουμε αυτόν τον τομέα, να τον προωθήσουμε στις γενιές, να τον επικοινωνήσουμε σωστά στους μαθητές, στους σπουδαστές, γιατί αν θέλουμε να είναι, να καταστεί βιώσιμος για χρόνια, πρέπει αυτός ο τομέας να παράξει στελέχη, επιστήμονες, γιατί πάνω απ' όλα δεν είναι μόνο η συμβολή στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, είναι η δημιουργία θέσης εργασίας, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που θα μπορεί να καλλιεργήσει αυτόν τον τομέα για να είναι υγιής και να παράξει στην κυπριακή οικονομία για χρόνια. Η σχέση σας με το Κυπριακό, Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο? Η σχέση με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χρονολογείται εδώ και 25 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που πέρασα εγώ το κατόφλι του τότε Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, ήταν το καλοκαίρι του 1998. Και από τότε βεβαίως η σχέση μου τόσο με τον Φωμά όσο και με όλα τα στελέχη αλλά και τις εταιρείες μέλη του επιμελητήριου ήταν πάντα πολύ στενή, πολύ επικοδομητική και έχουμε εργαστεί για χρόνια μαζί για να αναπτύξουμε αυτόν τον τομέα και να παρουσιάζει σήμερα, θέλετε, τα αποτελέσματα που όλοι είμαστε περήφανοι. Έτσι, βλέπουμε πολλές φορές το πάθος με τον οποίο μιλάτε για την ναυτιλία. Το ίδιο πάθος έχει και ο Θωμάς Καζάκος εδώ, έτσι? Θα έλεγα πως ναι, και μπορώ να πω ότι ο Θωμάς ανήκει στην πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων, μια χούφτα ανθρώπων που καλλιέργησαν εδώ και χρόνια αυτή την αγάπη, το πάθος και την μετέφεραν και στους νέους ανθρώπους. Θεωρώ ότι έχω πάρει πολλά θετικά και από το Θωμά και από άλλα στελέχη της ναυτιλίας και με τη σειρά μου εγώ και μέσα από τα χρόνια τα πρόσφερα σε νέους ανθρώπους και ελπίζουμε αυτή αυτή η σκητάλη να δοθεί σιγά σιγά και σε πιο νεαρά στελέχη για να μπορέσουμε αυτή την αγάπη να την μεταφέρουμε και στους νέους ανθρώπους. Άρα η συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τον πρώτο Υφυπουργό ήταν ότι ό,τι θέλατε. Όχι. Το Θωμάς ρωτάω εδώ. Όχι, αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπει ο φίλος Υπουργός, στενός συνεργάτης, η συνεργασία, να το θες αγιώς, η οποιαδήποτε επιτυχία έχει επέλθει στην ναυτιλιακή υποδομή της Κύπρου. Ήταν εκεί και όπου ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα είχε συνεργαστεί με μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και σε πλήρη συντάφτιση. Μαζί με τον Βασίλη Δημητριάδη και άλλους συνεργάτες τότε τμήμα ναυτιλίας, εγώ δεν θα ξεχάσω τις ατέρμονες βραδιές και εβδομάδες που είχαμε περάσει στις Βρυξέλλες για να εγκρίνουμε πρώτιστα το ίσως τον πρώτο βαθικό σταθμό ανάπτυξης της κυπριακής ναυτιλίας που ήταν η έγκριση το 2010 αρχικά και μετά το 2019 του εξειδικευμένου φορολογικού ναυτιλιακού συστήματος της Κύπρου, βάσει του οποίου όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες φορολογούνται και έχουν μια στέρεα, νομότιμη, πλήρως εγκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογική βάση. Ο Βασίλης μαζί με και άλλα στελέχη, θυμάμαι πόσες βραδιές είχαμε περάσει στις κρύες Βρυξέλλες για να δουλεύουμε μαζί. Το πιο χαρακτηριστικό για μένα, το κρατάω, ήταν στο τέλος των διαπραγματεύσεων, όπου ο τότε επικεφαλής της κοινοτικής ομάδας γυρνάει στους τρεις εκπροσώπους που ήταν ο τότε Διευθυντής Τμήματος Ναυτιλίας, ο κ. Στεριού Σεργίου, τότε προϊστάμενος του Βασίλη, ο τότε εύφορος φορείς οδήματος, ο Γιώργος Πούφος, και εγώ ως εκπρόσωπος της βιομηχανίας. Κλείνουμε το κεφάλαιο και γυρνάει και μας λέει: ήταν 10 υπό ένταξη χώρες που ήταν στο τότε ρεύμα διεύρυνσης της ένταξης και λέει: είστε η μόνη χώρα που βλέπω το εξειδικευμένο ναυτιλιακό τμήμα, το εξειδικευμένο φορολογικό τμήμα και το ιδιωτικό τομέα να εργάζεται σαν μία ομάδα, σαν μία γροθιά. Άτομα όπως ο Βασίλης που είχαν τη διορατικότητα και προηγουμένως, πριν αναλάβει την τελευταία του θέση, αλλά και κατά τη διάρκεια της υπουργικού του Θόκου, είναι να βλέπουν ότι η ναυτιλία είναι ένα θέμα οράματος,
καλού σχεδιασμού και στενή συνεργασία για την υλοποίηση. Και γνώσει όμω. Και γνώσει. Δηλαδή, ο δικό μα τομέα, Άγγελε, είναι αμυγό τεχνοκρατικό και ιδιαίτερα τεχνικό, όπου χρειάζονται και εδώ είναι και η δύναμη τη Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Εγώ... Αν μπορούσα φίλε Θωμά, να περιγράψω αυτά που λες έτσι με μια παρομοίωση, εάν ο Μπαμπινιώτης θα επιχειρούσε ποτέ να περιγράψει τι θα σήμαινε ή τι σημαίνει αγαστή συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα, το παράδειγμα που ανέφερες, το τριετές τετραετής προσπάθεια μας ενταξιακών διαπραγματεύσεων και διασφάλισης ή έγκρισης του φορολογικού μας καθεστώτος, το πώς εργαστήκαμε, το πώς ως μια γροθιά παρουσιάζαμε τις θέσεις μας ενώπιον των Ευρωπαίων αξιωματούχων και τι πετύχαμε, σε μια πρόταση θα μπορούσε ακριβώς να αποτελέσει βέλτιστη πρακτική για τον οποιοδήποτε θέλει να ερμηνεύσει τι θα σήμαινε αγαθή συνεργασία ανάμεσα τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, που είναι επάνανγκες για να προχωρήσει σωστά και να αναπτυχθεί ένας τομέας. Σίγουρα, και είναι πολύ σημαντικό και να αναπτυχθούν και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στην ναυτιλία, να το ακούνε και άλλοι και να υπάρχει και αυτή η συνεργασία. Κύριε Δημητριάδη, θα σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ να έχετε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να πω ότι καλύτερο στην Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, στο φίλο του Θωμά, και είμαι σίγουρος ένα δυνατό ναυτιλιακό επιμελητήριο με το σύνολο της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, μόνο μπροστά και μόνο αισιόδοξα μπορούμε να βλέπουμε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Άρα αγώνες και αγώνες και αγώνες συνέχεια για να επιτευχθεί ένας στόχος. Θα έλεγα είναι ένας καλός σχεδιασμός, μια αυστηρή υλοποίηση και όπως ξεκινήσαμε τη συνέντευξη, η ναυτιλία κινείται εκφύσεως μπροστά, πάντοτε μπροστά. Δεδομένου ότι υπάρχει υποδομή, η άρτια συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τόσο σε κρατικών αλλά σε ευρύτερα σαν χώρα, και σίγουρα να υπάρχουν προτεργάτες, ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα. Και είμαι πολύ περήφανος να αναφέρω ότι στη τάξη του οργανισμού μας υπάρχουν τόσοι πολλοί που έχουν επιλέξει είτε αυτόχθονες Κύπροι είτε μη Κύπροι για να θέσουν σαν βάση λειτουργία τους στην Κύπρο, όχι τώρα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ναυτιλία, ίσως στους τηλεθεατές να μην είναι τόσο βέβαια γνωστό, είναι το μακροβιέστερο είδος άμεσης ξένης επένδυσης στην Κύπρο. Η πρώτη διεθνών δραστηριοτήτων, αν θέλετε, εταιρεία ήταν το 1972. Είναι ακόμη εδώ. Κύπροι, μη Κύπροι εργάζονται σαν να ανήκουν σε μία οργάνωση, σε μία χώρα και εκπροσωπούν τη χώρα μας πολύ περήφανα στο εξωτερικό. Και εκεί που η Κύπρος μεγέθη είναι σχετικά μικρή, στο δικό μας τομέα, θεωρώ και πολύ περήφανο να φέρω ότι είμαστε από τις μεγάλες, αν θέλετε, αξιόπιστες δυνάμεις, όχι μόνο σε μέγεθος των αριθμών πλοίων που ελέγχονται από πλοιοκτήτες διάχειριστες στην Κύπρο, αλλά και από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, τόσο σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας. Και αποτελούν για μας, εγώ τουλάχιστον, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στις διάφορες οργανισμούς που συμμετέχουμε σαν ο Εθνικός Φορέας της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, είναι πολύ μεγάλη περηφάνεια να βλέπεις την εκτίμηση και την αναγνώριση των συνεργατών, αντιπάλων, ανταγωνιστών σου σε μια τόσο μικρή χώρα σε σχέση με μεγαθύρια γεωγραφικής επέκτασης από την Αμερική μέχρι την Ασία. Μάλιστα. Ο κύριος Φίλιππος Φιλής είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών. Και βλέπουμε έτσι εδώ ένα πάζο φωτογραφιών από τη δική σας σχέση έτσι με τον κύριο Φιλή. Αν μου επιτρέπεις, Άγγελε, να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Είναι ακριβώς εδώ που αναφέρομαι προηγουμένως. Να καλησπερίσουμε στον κύριο Φιλή, να μην τον έχουμε να περιμένει. Κύριε Φιλή, καλησπέρα. Να σας βάλουμε έτσι στην κουβέντα σας. Ναι, πέστε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι με μεγάλη περηφάνεια. Ο κύριος Φιλής, που είναι τέος πρόεδρος του Πνευματηρίου και νυν διοικητικός σύμβουλος, είχε εκλεγεί στην Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών σε διάστημα 30 δευτερολέπτων ομόφωνα από όλους τους Ευρωπαίους αντίστοιχους εθνικούς συνδέσμους πλοιοκτητών. Είναι η πρώτη φορά στα Κυπριακά Ναυτιλιακά Δρόμενα που ένας Κύπριος πλοιοκτήτης καταλαμβάνει και μάλιστα η χρονική διάρκεια την οποία είχε εκλεγεί είναι ίσως η πιο σημαντική σε θέματα εξελίξεων. Ελπίζω και θα στα πει ο ίδιος, που είναι πολύ καλύτερος τεχνογνώστης από εμένα,
της Προεδρίας αυτής. Η Προεδρία είναι μια μεγάλη διεθνής ευρωπαϊκή αναγνώριση. Συνάμα να αναφέρω ότι και ο νυν πρόεδρος του Μητροπολιτείου, ο κ. Θέμης Παπαδόπουλος, είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Μητηρίου. Άρα τα τελευταία 1,5 χρόνο, 2 χρόνια και περισσότερο, να βλέπεις ότι στα ενία της παγκόσμιας πλειοκτητικής πολιτικής υπάρχουν δύο εξαιρετικοί Κύπροι πλειοκτήτες, που είναι με ομόφωνες επιλογές από τους συναδέλφους συνεργάτες του εξωτερικού, αποτελεί για μας την καλύτερη αναγνώριση, την καλύτερη, αν θέλετε, ψήφων εμπιστοσύνης τόσο για την Κυπριακή Ναυτιλία, αλλά και για την Κύπρο σαν χώρα λειτουργίας. Και το γεγονός ότι ο κύριος Φιλής εκλέγηκε και ήταν τόσο και είναι ακόμη, είναι ενεργεία πρόεδρος. Mm-hmm. Στις πιο δύσκολες φάσεις των εξελίξεων της πράσινης μετασχηματισμού της ναυτιλίας, να έχει και την ευθύνη, διότι η αναγνώριση είναι εύκολο να την πάρεις, αλλά αν αξίζεις, αλλά να την αντιμετωπίσεις σε σύγχρονες πολιτικές, οι οποίες θα αναδείξουν περισσότερο ακριβώς. Είναι αυτό που δείχνει, αναδείχνεις και την ευθύνη που έχει η Κύπρος μέσω αυτών των δύο εκλεκτών συνεργατών, οι οποίοι είχαν επιλεγεί. Κύριε Φιλή, να σας καλησπιωρίσουμε και πάλι, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ στις προσωπικότητες. Είστε ο πρώτος όντως Κύπριος πλειοκτήτης που έχει εκλεγεί πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλειοκτητών και είναι πολύ σημαντικό για τη σημαία μας και για την ναυτιλία της Κύπρου, έτσι? Ναι, πολύ σωστά. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μένα, αλλά οφείλεται κατά κύριο λόγο στην συνεισφορά του επιμελητήριου διαχρονικά στα τεκτενόμενα στην παγκόσμια ναυτιλία. Άρα το επιμελητήριο κάνει καλή δουλειά τόσα χρόνια. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Διετέλεσε και πρόεδρος του επιμελητηρίου. Άρα ξέρει απ' έξω. Θα πρέπει να ευλογεί τα γένια του αν πει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πού πάει αλήθεια η ναυτιλία στην Κύπρο? Και αυτό που λέγαμε και προηγουμένως με τον κύριο Δημητριάδη, η συνεργασία ιδιωτών και της δημοκρατίας, της κυβέρνησης, φέρνει σωστά αποτελέσματα, έτσι? Σίγουρα. Καταρχήν ευχαριστώ που με καλέσετε να σχολιάσω την δραστηριότητα του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Mm-hmm. Αλλά πριν κάνω μια γενική αναφορά, γιατί νομίζω ότι ο χρόνος που δίνεται είναι πολύ λίγος για να μπορέσω να αναλύσω πλήρως το τι πετυχαίνει η Κυπριακή Ναυτιλία παγκόσμια, θα πρέπει να αναφερθώ γενικότερα στο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και στο φίλο Θωμά που άκουσα τα καλά λόγια που είπε για μένα, που όπως πάντα κάνει. Και ο ίδιος ο Θωμάς αποτελεί αξιόριστο κεφαλαίο για την Κυπριακή Ναυτιλία και θα πρέπει σε κάποια στιγμή να εκτιμηθεί ανάλογα. Γι' αυτό είναι και εδώ στις προσωπικότητες και απόψεις. Δεν έχουμε χρόνο, πρόεδρε. Ναι. Καρχήν ξεκινούμε από το γεγονός ότι παρατηρούμε μια συσπήρωση σχεδόν ολόκληρης της ναυτιλίας που ετρεύει στην Κύπρο γύρω από το μιλητήριο. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ εγώ ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικό έργο που επιτελεί, αλλά επίσης στον πολύ ξεχωριστό του ρόλο σαν θεματοφύλακας των συμφερόντων της Κυπριακής σημαίας, αλλά και των εταιριών μελών του, που εδρεύουν κατά κύριο λόγο στη Λεμεσό και καλύπτουν όχι μόνο την πλειοκτησία, αλλά την πλειοδιαχείριση και όλες τις ναυτιλιακές συναφείς υπηρεσίες. Τούτον όμως όλον το ναυτιλιακό σύμπλεγμα νιώθει το ναυτιλιακό επιμελητήριο σαν κάτι δικό του. Γιατί καταρχήν παρέχει απρόσκοπτη ενημέρωση στις εταιρείες μέλη του για όλα όσα συμβαίνουν σε θέματα κυρίως πολιτικής, αλλά και όχι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κατά κύριο λόγο όμως προσφέρει χώρο και λόγο σε όλες τις απόψεις, γιατί λειτουργεί με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο και κυρίως σεβασμό στην αντίθετη άποψη. Και να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και τούτες οι διαφορετικές απόψεις πηγάζουν φυσικά και από τη διαφορετικότητα των εταιριών μελών. Δεν είναι τα ίδια συμφέροντα των πλειοκτητών κρουαζιερόπλοιων από των πλειοκτητών φορτίου χίδιν ή άλλων containers κτλ. Και επίσης διαφορετικά συμφέροντα των συναφών εταιριών, που στην ουσία είναι οι εταιρείες που υποστηρικτικές εταιρείες των ναυτιλιακών εταιριών, των πλειοκτητικών εταιριών.
Πού βασίζω τούτη την άποψη μου? Το επιμελητήριο είναι με τέτοιον τρόπο οργανωμένο που ταυτίζει τη λειτουργία του απόλυτα με τους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει. Δηλαδή τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή στην Ένωση Ευρωπαϊκών Πλειοκτήτων, αλλά όσον και στο Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. Δηλαδή είναι συγκροτημένο και απαρτίζεται με τις ίδιες επιτροπές και ομάδες εργασίας όπως και οι άλλοι οργανισμοί που συμμετέχει. Με αυτήν την οργάνωση το επιμελητήριο παράγει πολιτική. Τεκμηριώνει τις θέσεις του επιστημονικές μελέτες, αλλά επίσης αναλύει όλες τις προκλήσεις που προέρχονται και πιθανώς τις συνέπειες αυτών, είτε σε περιφερειακό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα στις επιστροπές του. Και το σημαντικό είναι ότι γίνεται αυτό με την τεχνογνωσία των ίδιων των μελών του και τη συμμετοχή όλων των εμπειρογνωμόνων σε κάθε τομέα. Είτε αυτό είναι χρηματοδότηση, είτε αυτό είναι περιβαλλοντικό ή τεχνικό ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Άρα είναι απίστευτο το ότι μπορεί να συμμετέχουν στις επιτροπές 200-300 άτομα από τις εταιρείες, παίρνοντας μαζί τους όλες αυτές τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία. Κύριε Φιλή, πραγματικά, εγώ θα έλεγα ότι όντως, δηλαδή το να συζητάμε όλα αυτά σε μια παρέμβαση, εγώ θα πω στον κύριο Φιλή ότι να κανονίσουμε να έρθετε εδώ, να μας τα πείτε από κοντά, γιατί θεωρώ ότι αυτά που μας λέτε είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να ακουστούν προς τον κόσμο έξω. Εγώ κρατώ το ότι γίνονται πράγματα και θα γίνουν πράγματα και γίνονται πράγματα σωστά τόσα χρόνια. Γι' αυτό υπάρχει και τόση εκτίμηση της Κύπρου, της Κυπριακής Σημαίας και της Κυπριακής Ναυτιλίας προς όλο τον κόσμο, έτσι, από όλο τον κόσμο. Είναι αυτά που λες, είναι πολύ σωστά. Ίσως θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εκπομπές για να λύσουν περισσότερο με αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Αλλά θέλετε να συνεχίσω στο πληθυσμό. Απλά ένα λεπτάκι για να μπορούμε να πάμε στις διαφημίσεις μας. Ένα λεπτό, θα προσπαθήσω. Τούτα όλα οργανώνονται με μια μικρή γραμματεία και με την καθοδήγηση τόσο του Θωμά όσο και τον αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Αλέξη, αλλά και χωρίς να παραγνωρίζω εσύ μπορεί να άλλο διευθυντό και του γραμματιακού προσωπικού. Σαν μια μικρή εισαγωγή τώρα για το τι κάνει το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, θα έλεγα ότι στη συνέχεια, αν που είπε ο Θωμάς, ότι η αναγνώριση πλέον δεν είναι φραστική, αλλά είναι έμπρακτη. Με την αντιπροεπίδια και την προεπίδια στις ανάλογες ενώσεις. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι η έγκλη της Κύπρου σαν συμπαγές Ναυτιλιακό Κέντρο με τεχνογνωσία σταδιακά που ανέβεται και ανεβαίνει. Και αυτό οφείλεται ακριβώς στη συμμετοχή των στελεχών του Επιμελητηρίου και των στελεχών των εταιριών μελών του σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή συμμετέχουν και στις επιτροπές σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα ασχολούνται από τη στιγμή που ασχολούνται σε κάθε επιτροπή, σε κάθε συζήτηση. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα για να κλείσω. Παρακαλώ. Το Επιμελητήριο τελευταία έχει συμβάλει απίστευτα στη διαμόρφωση των τελευταίων νομοθεσιών στα πλαίσια του Fit for 55. Όπως για παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα πω, την ένταξη της ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Εμπορία Ρήπων Αερίων του Θερμοκηπίου, όπου κατάφερε να μεταφέρει το κόστος στον ναυλωτή στα πλαίσια της αρχής ορυπαίνων πληρώνει. Και επίσης δέσβευσε μεγάλο μέρος των εισοδημάτων από την εμπορία για την ανάπτυξη τεχνολογιών για την απαρθρακοποίηση της ναυτιλίας, αλλά και των εναλλακτικών καυσίμων. Παρόλο που πιστεύουμε ότι τούτες οι συμβάσεις σε επίπεδο περιφερειακών επίπεδων πλήττουν κατά κύριο λόγο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας πλοίο, δεν πάει να είναι μια σημαντική νίκη με τη σφραγή του επιμελητηρίου. Πέρα από τούτο όμως, η ναυτιλία, σαν μοναδική καθαρά παγκόσμια βιομηχανία, είναι αυστηρά ρυθμιζόμενη και αυστηρά ελεγχόμενη. Τούτο συνεπάγει ότι οι εταιρείες μελέτη του επιμελητηρίου βρίσκονται, όπως φυσικά και όλες οι άλλες, συνεχώς κάτω από το πλέγμα και την επιτήρηση των αυστηρών ελεγχών των αρχών, όπως είναι οι αυτοφυλακές, είναι ο γνώμονες, είναι και πολλές άλλες. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί χωρίς έλεγχο πολλές φορές αφήνονται κάποια πράγματα. Σωστό. Ναι. Τελευταίο κομμάτι. Τούτον, τι σημαίνει, ότι δεν επιτρέπεται χαλάρωση σε κανένα επίπεδο και επιβάλλεται συνεχή εγρήγορση.
Ακριβώς. Οι περισσότερες αναφορές σε κυπριακά πλοία, σε κυπριακές πλοιοδιαχειριστικές εταιρείες είναι απόλυτα θετικές και τούτο αναδεικνύει έμπρακτα πλέον την επαγγελματική δουλειά που γίνεται στην Κύπρο, αλλά και κυρίως την απόλυτη συμμόρφωση στις διεθνείς κανονιστικές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εφαρμογή. Ακριβώς. Κύριε Φιλίπ, θα σας ευχαριστήσω. Απολογούμε. Το έχω δεσμευτεί στον αέρα. Άρα θα το κανονίσουμε να έρθετε εδώ να τα πούμε εντάχει. Απλά πρέπει να σας ευχαριστήσω. Έχουμε και άλλους φιλοξενούμενους που θα μιλήσουμε για την ναυτιλία και είναι σημαντικό να ακουστούν. Θα πάμε στις Βρυξέλλες σε λίγο στον Ιερό Θεό Παπαδόπουλο και θα πούμε και άλλα πράγματα. Κύριε Φιλί, σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλές δουλειές και έτσι καλή εκπροσώπηση της Κύπρου μας στα διεθνή φόρα, γιατί το αξίζει. Το αξίζει η Κύπρο μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Γεια σας. Θα μου επιτρέψετε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στα γρήγορα και επιστρέφουμε πίσω. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη σε λίγες προσωπικότητες. Δεύτερο μέρος της εκπομπής προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Κάπιτα, ο κύριος Θωμάς Καζάκος, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Είπαμε πολλά το πρώτο μέρος της εκπομπής, έχουμε όμως και πολλές άλλες συνδέσεις, γιατί όντως η ναυτιλία είναι από τις Βρυξέλλες στην Κύπρο και από την Κύπρο στις Βρυξέλλες, οι οποίες κάνουν σημαντικό ρόλο και έχουν σημαντικό ρόλο, έτσι. Οι Βρυξέλλες, ιδιαίτερα στην Κυπριακή Ναυτιλία, που είναι ένα απόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας, καθοδηγούνται από το κέντρο λήψεως αποφάσεων που είναι οι Βρυξέλλες. Τόσο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα, αλλά και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν πάμε στις Βρυξέλλες, να δούμε έτσι λίγο ένα κολλάζ μαζί με τον κύριο Ιερεώθεο Παπαδόπουλο, είναι ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ο οποίος είναι κοντά μας από τις καλοκαιρινές Βρυξέλλες, μου είπε χθες που μιλούσαμε, επειδή είπες προηγουμένως για κρύες Βρυξέλλες. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Χαίρετε, καλησπέρα. Είναι λιώνουσες οι Βρυξέλλες, όντως. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ακριβώς. Επειδή προηγουμένως μας έλεγε για τις κρύες Βρυξέλλες ο Θωμάς. Οι δικές μου εμπειρίες στις διαπραγματεύσεις πριν χρόνια. Ακριβώς. Άλλος καιρός τότε, άλλος τώρα. Λοιπόν, ήσασταν εδώ στην Κύπρο και παρόλο την σύντομη θητεία σας εδώ ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κάνετε αρκετή δουλειά σε σχέση με τη σχέση των Βρυξελών με την Κύπρο. Η δική σας η άποψη για το επιμελητήριο και γενικά για τις δουλειές που κάνουν εκεί εκπροσωπώντας το νησί μας σε ένα τομέα όπως η ναυτιλία που είναι σημαντικός. Ναι, ήμουν στην Κύπρο 3,5 χρόνια από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2021 όπου γύρισα στις Βρυξέλλες. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πριν έρθω εκεί, δεν ήξερα το επιμελητήριο της Κύπρου, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και τι ακριβώς δουλειά κάνει. Αλλά είχα την τύχη να συναντήσω έναν άνθρωπο όπως είναι ο Θωμάς Καζάκος, όπου μέσα σε 40-50 περίπου λεπτά μου έκανε όλο το briefing, έμαθα το τι κάνει και κατάλαβα και μετά διάβασα και εγώ βέβαια να ενημερωθώ ακόμη περισσότερο. Γιατί ξέρετε, ο κάθε θεσμός είναι από τη φύση του ένα πράγμα. Όμως το άλλο πράγμα είναι ποιοι είναι οι άνθρωποι σε ένα θεσμό και πολλές φορές είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Και σίγουρα για το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο μπορώ να πω ότι ο Θωμάς είναι αυτός που κάνει τη διαφορά και δεν είναι γιατί από τότε γίναμε φίλοι με τον άνθρωπο αυτό, γιατί ξέρω πραγματικά τι έχει κάνει. Έχω συζητήσει με συναδέλφους που ξέρουν τα πράγματα στην Ένωση Ευρωπαίων Εφοπλιστών, ξέρουν τα πράγματα στην ναυτιλία από μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου είπαν το πόσο σημαντική δουλειά και το πόσο δουλειά έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος γενικότερα για το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αλλά και για την Κύπρο. Γιατί έχουμε μια Κύπρο που είναι πολύ δυνατή και στην Ευρωπαϊκή Ναυτιλία αλλά και στην Παγκόσμια Ναυτιλία και έχει ένα δυσανάλογο με το μέγεθός της ρόλο. Ένα μικρό νησί, ένα μικρό τόπος. Έχει μια πολύ μεγάλη παρουσία, μια πολύ μεγάλη δύναμη και αυτό φαίνεται και από τους ανθρώπους που διαχρονικά έχει στα όργανα αυτά. Αλλά ξέρουμε και το πόσο παίζει σημαντικό ρόλο και στο ΑΕΠ της Κύπρου, η υπηρεσία που προσφέρει στον τομέα της ναυτιλίας. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στην περίπτωση αυτή του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, ο Θωμάς Καζάκος κάνει τη διαφορά. Ένας απίστευτος εργάτης που τόσα χρόνια έχει προσφέρει τόσα πολλά. Και είναι χαρά μου και τιμή μου που τον έχω φίλο.
Ωραία. Να μου επιτρέψεις, Άγγελε, να κάνω εγώ μια διακοπή. Τον κύριο Παπαδόπουλο τον έχουν καλέσει να μας μιλήσει για την βιομηχανία. Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά θέλω να πω και εγώ κάτι. Όντως, τον πρωτογνώρισα όταν είχε κατέβει στην Κύπρο μέσω μιας παρουσίασης. Έκτοτε όμως, το γυράσκο αδιδασκόμενος, εγώ θα το αντιστρέψω, γυράσκο αδιδασκόμενος από τον Ιερόθεο, όχι για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο, αλλά για θέματα της Κύπρου. Είναι τόσο βαθύ γνώστης, τόσο για τα θέματα ιστορίας, τρέχουσας πολιτικής, και η δική του εμπλοκή είχε βοηθήσει στο να έρθει ακόμα πιο κοντά ο οργανισμός ο δικός μας και με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα της Επιτροπής, και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του και μετέπειτα. Ανθρώποι όπως είναι ο Ιερόθεος, ο οποίος εγώ νιώθω ότι συμβάλλει στο να νιώθουμε περήφανοι στο να λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, ειδικά εμάς στην Ναυτιλία, είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά είναι λίγο επηρεαζόμενος από τη διαπροσωπή σχέση που έχουμε. Ναι, αμοιβαία ίσως είναι αυτά. Εδώ δεν ξέρω, θα κρίνουν οι τηλεθεατές. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε, να σας χαιρετήσουμε από την επίσης ηλιόλουστη στη φυσικά Κύπρο. Παίζετε φυσικά, γιατί καμιά βροχούλα θα μπορεί να την έχουμε σύντομα. Θα δείξει παράξενο ο καιρός. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε από τη Λευκωσία, από την Κύπρο, από την Λεμεσό, μάλλον καλύτερα. Εδώ που είναι η έδρα της Ναυτιλίας, η έδρα που όλα συμβαίνουν εδώ. Ο κόσμος ασχολείται με την ναυτιλία. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σπουδάσουν αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπεις, Άγγελε, όταν πρωτομπήκα εγώ στη βιομηχανία, η ναυτιλία όντως ήταν ο άγνωστος οικονομικός γίγαντας της κυπριακής οικονομίας. Τότε δεν διδασκόταν σε κανένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό όργανο, τότε δεν υπήρχαν ναυτικές σχολές. Τώρα έχει αλλάξει άρτη. Η ναυτιλία θεωρείται ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης, τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα. Mm-hmm. Αν αναφέρουμε μονάχα ότι αν πάρουμε το ναυτικό επάγγελμα, που παρόλο που η Κύπρος έχει 10.500 χρόνια ναυτικής ιστορίας, η ναυτοσύνη είναι τα τελευταία 10-15-20 χρόνια που έχει αναπτυχθεί. Σε αυτόν τον τομέα, εμείς σαν οργανισμός, από την ίδρυση του πλυντηρίου, είχαμε, παρόλο που θεωρητικά αυτό θα ήταν μια κρατική υποχρέωση, εμείς σαν ιδιώτες εργοδότες, μέσω των συνεργατών μου ανέφερε και προηγουμένως ο κ. Φιλής, τον συνάδελφο Αλέξανδρο Σιφίδη, τον Χρυσόστομο Νεύθυμα και άλλους, στην πολύ καλή ομάδα συνεργατών που έχω στην γραμματεία του επιμελητηρίου, που οργώνουν εδώ και 25 χρόνια όλα τα γυμνάσια, τα λύκεια, από την Ελεύθερη Αμόχωστο μέχρι την Πάφο. Έχουμε παρακολουθήσει εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις επαγγελματικής προϊόντων προσανατολισμού, και εκεί που η ναυτιλία ήταν ένα απόμακρο ίσως επάγγελμα, τουλάχιστον για το ναυτικό επάγγελμα, ανέκαθεν ήταν για τις παρεμφερείς τομείς, γιατί η ναυτιλία δεν απασχολεί μόνο ναυτικούς. Απασχολεί απονομικούς, οικονομολόγους, ναυτοασφαλιστές, ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Όλοι αυτοί απασχολούνται στην ναυτιλία. Είναι μια πολυσύνθετη βιομηχανία. Και έτσι σιγά σιγά με την επιμονή μας να πηγαίνουμε και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Να μην σας πω ότι εμείς η Κύπρος και ιδιαίτερα το πλυντήριο έχει υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια έναν πρωτοποριακό παγκόσμιας εμβέλειας πρόγραμμα προώθησης της ναυτιλίας σε επίπεδο δημοτικής εκπαίδευσης. Ονομάζεται υιοθεσία πλοίου. Μία τάξη υιοθετεί ένα πλοίο από εταιρεία μέλος μας και παρακολουθεί διαδικτυακά ολόχρονα τόσο την πορεία του πλοίου. Έχει επικοινωνία με το πλήρωμα, με τους πλοίαρχους, με τους αξιωματικούς, και σιγά 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 εντάσσεται στη φιλοσοφία. Αυτό έχει υιοθετηθεί και από το Υπουργείο Παιδείας, και μπορώ να σας πω ότι και έχει υιοθετηθεί και από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όταν ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Κύπρο μαζί με την τότε Ευρωπαϊκή Επίτροπο Μεταφορών. Τους είχαμε πάρει εδώ κοντά στη Λεμεσό σε ένα δημοτικό σχολείο. Και είχαν τόσο πολύ ενθουσιαστεί που το έχουν αναγάγει σαν best practice, σαν η καλύτερη πρακτική από άλλες χώρες και έχει υιοθετηθεί. Ξέρετε, είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα να μπαίνουν στην κουλτούρα των μαθητών από νωρίς και να μπορούν αυτό το πράγμα να το σπουδάσουν είτε από πλευράς καπετάνιων ή μηχανικών σταθμών. Ακόμα και στην χώρια ναυτιλιακή βιομηχανία. Αν αναφέρομαι ένα αριθμό. Και χρειάζεται, γιατί από ό,τι ξέρω, θέλει κόσμο η ναυτιλία και υπάρχουν θέσεις εργασίας σίγουρες. Η κατάρτιση τόσο στο ναυτικό όσο και στο ναυτιλιακό επάγγελμα είναι θεσμοθετημένες. Υπάρχουν και σε εκπαιδευτικών και σε πρακτικών επαγγελματικών επίπεδων οι πιστοποιήσεις. Έτσι και για κάποιους αριθμούς που ίσως θα έπρεπε να τους είχα αναφέρει από την αρχή, και για το επιμελητήριο αλλά και για τη βιομηχανία.
Εμείς σαν οργανισμός έχουμε 200 ναυτιλιακές και ναυτιλιακές συναφείς εταιρείες. Ο ευρύτερος τομέας του ναυτιλιακού τομέα που λαμβάνει και τον ιδιωτικό αλλά ίσως και τον δημόσιο τομέα υπολογίζει σε 9.000 εξειρά προσωπικό. Στα πλοία των τριών μελών μας απασχολούν 55.000 ναυτικούς. Όταν πρώτο ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχαν σχεδόν, ήταν ελάχιστοι οι Κύπροι ναυτικοί και ως επιτοπλιστών αξιωματικοί. Τώρα έχει αλλάξει με τη δημιουργία των ναυτικών σχολών, με την ένταξη στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και αυτό έχει αλλάξει. Άρα η ναυτιλία είναι ένας τομέας που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να προσφέρει και προς την οικονομία αλλά και προς το κοινωνικό γίγνεσθε. Ακριβώς. Θα πάμε να δούμε τον επόμενο μας φιλοξενούμενο. Είναι ο κ. Μιχάλης Αντωνίου, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Ήδη βλέπουμε και έτσι το κολλάζ των φωτογραφιών από την δική σας σχέση μαζί του. Θα πάμε κοντά του, τον έχουμε μέσω Skype όπως έχει μάθει. Έτσι κ. Αντωνίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχάλη. Για τη φιλοξενία. Είμαστε εδώ μαζί με τον Θωμά τον Καζάκο από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και παρόλο που ο τομέας της ναυτιλίας λειτουργεί και από μόνος του, όμως υπάρχουν σχέσεις και με την ΟΕΒ, έτσι, σε όλο αυτό. Είναι στα κοινά του Κυπριακού επιχειρήν, εγώ θα έλεγα, γιατί οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι από τις μεγαλύτερες στον τομέα στην Κύπρο. Πολύ σωστά, Άγγελε, όπως το περιγράφεις είναι τα πράγματα. Είναι μια πολύ σημαντική βιομηχανία, μια από τις διεθνείς μας βιομηχανίες, με μια σύνθεση η οποία φέρνει το φακό και την εμπειρία η οποία προκύπτει από όλες τις άκρες της γης, κυρίως όμως βέλτιστες πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και των περιουσιακών στοιχείων κάθε επένδυσης, αλλά και του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Και πρέπει να πω ότι έχει καταφέρει μέσα από την διαχρονική του δραστηριότητα με πάρα πολύ σοβαρότητα, με τεκμηρίωση και πάρα πολλή δουλειά, συστηματική, μεθοδευμένη, αλλά κυρίως με ένα μανδύα σοβαρότητας, ο οποίος είναι τόσο ισχυρός που είναι αδύνατο και αν ακόμα διαφωνεί κάποια από τις εξουσίες στις οποίες απευθύνεται, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην υιοθετήσει τις εισηγήσεις, τις προτάσεις όπως προωθούνται από το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο μας, διότι είναι τόσο καλά τεκμηριωμένες, τόσο καλά μελετημένες και στηριγμένες πάνω στις καλύτερες πρακτικές διεθνώς και έχουν ως κύριο φακό μέσα από τον οποίο πάντα φιλτράρονται οι προτάσεις και όσα προωθούν οι φίλοι με την βοήθεια, συνεργασία και επικεφαλής σε πάρα πολλές από δραστηριότητες το φίλο μας τον Θωμά τον Καζάκο, έχουν ως κύριο φίλτρο το καλό του τόπου, το καλό της κυπριακής οικονομίας, το καλό όλων αυτών το οποίο προάγει ο κάθε ένας από εμάς και στην Ομοσπονδία Εργοδοτών αλλά και ο καθένας από το δικό του μετερίζει και πρέπει να πω ότι είμαστε περήφανοι στην ΟΕΒ που μία από τις συνιστώσεις μας, όπως συνηθίζω να λέω, είναι το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το οποίο ήδη κατάφερε με τη δραστηριότητα του να αναβαθμίσει τη συμμετοχή της ναυτιλίας μας ως συνεισφορά στο Κυπριακό ΝΑΕΠ στο 7%, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα τα οποία θα συζητήσετε με βέβαιο Θωμά με το εμπάρκο της Τουρκίας για τα πλοία μας, η συνεισφορά της ναυτιλίας στο ΑΕΠ μας θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, δεν ξέρω πόσο. Έχουν γίνει κάποιες υποθέσεις εργασίας από το επιμελητήριο. Μπορεί να σου μπορεί να αυξηθεί, είμαι σίγουρος, έτσι. Σίγουρα μπορεί να αυξηθεί. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκινήσαμε μαζί με τον Θωμά πριν από 32 χρόνια, είχαμε την τύχη να ξεκινήσουμε την ίδια μέρα στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και οι δύο μας προσληφθήκαμε την ίδια μέρα, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 1991, πριν από 32 χρόνια. Μάλιστα. Και πρέπει να πω ότι παρακολουθώντας την πορεία της κυπριακής ναυτιλίας, η διαδρομή που έχει διανύσει, είναι απίστευτα σεμνός ο Θωμάς, απίστευτα χαμηλών τόνων και αδικεί τον εαυτόν του πάρα πολλές φορές. Ξέρω ότι δεν έχω την άδεια του να το αναφέρω, αλλά
πρέπει να πω, με πλοηγόν, αν όχι με καπετάνιο, να μου επιτρέψει τουλάχιστον το πλοηγός τον Θωμά, κατάφερε να διανύσει τέτοια διαδρομή, στην οποία χρειάζονταν, κατά τη γνώμη μου, πολύ περισσότερα χρόνια, πολύ περισσότερες δεκαετίες για να φτάσει εδώ που έφτασε. Η βιομηχανία μας ήταν εντελώς απαξιωμένη. Ήταν σημαία ευκαιρίας. Αν μου επιτρέπει ο... Όχι, δεν σου επιτρέπω και νομίζω έχω τον λόγο. Μόνο ο Άγγελος μπορεί να μου τον αφαιρέσει και όχι ο Θωμάς. Να πω ότι καταφέραμε αυτή τη στιγμή να έχουμε, πέρα από τα μεγέθη, τα οποία έχουν τη σημασία τους, η κατάταξη μας των ευρωπαϊκών νεολόγιων και των διεθνές, εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι ότι αυτή η σοβαρότητα, η επιμέλεια που μαζί με τις κρατικές αρχές, καμία αμφιβολία, τεράστια η συνεισφορά τους, αλλά το τι έχουν καταφέρει τα παιδιά εκεί στο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, είναι απερίγραπτο. Το να μπορείς να έχεις, ας προσπαθήσει κάποιος να το συλλάβει, το να καταφέρνεις να έχεις την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφοπλιστών και ταυτόχρονα την Αντιπροεδρία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, μια χώρα μικρή γεωγραφικά, αριθμητικά, πληθυσμιακά, ναυτιλιακά μεγάλη ή μεσαιομεγάλη, είναι ασύλληπτο ως επιτυχία. Ιδιαίτερα αν ξέρει κανείς από πού ξεκίνησε για να φτάσει εδώ που είναι σήμερα η βιομηχανία μας. Ακριβώς. Αξίζω συγχαρητήρια στην ηγεσία και στο Θωμά, χωρίς αμφιβολία, αλλά και στο Διοικητικό του Συμβούλιο, στους Προέδρους του, σε όλους αυτούς που έχουν περάσει και έχουν τίνει ευήγονους. Στην πολιτεία πρέπει να δώσουμε απιστώσουμε κάποια... Είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Φιλής προηγουμένως, κύριε Αντωνίου, ότι υπάρχει μια συνεργασία και ο κύριος Δημητριάδης, συνεργασία της βιομηχανίας, της πανίσχυρης ναυτιλιακής βιομηχανίας, μαζί με τα υφυπουργεία, μαζί με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, για να φέρουν ένα σωστό αποτέλεσμα. Γιατί, θα το πάρω ένα βήμα πίσω. Κλείνοντας, έτσι, σιγά-σιγά. Ναι, αυτό θα πω μόνο. Δεν είναι μόνο οι προσωπικότητες που έχουν στελεχώσει το Υφυπουργείο, είναι η σύσταση αυτού τούτου του Υφυπουργείου που σας θυμίζω, δεν ξέρω αν το έχετε πει, είναι το πρώτο Υφυπουργείο που κατάφερε να εισάξει η πολιτεία, το κράτος, να λειτουργήσει και να πάρει τη δραστηριότητα την οποία σιγά σιγά ολοκληρώνει και καταχτά και ενισχύει τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα στην ναυτιλία. Αλλά δεν είναι τυχαίο το ότι το πρώτο υφυπουργείο ήταν το Υφυπουργείο Ναυτιλία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, αλλά δεν θέλω να το αναλύσω, διότι νομίζω δεν θα ξεφύγουμε μόνο από το χρόνο που μας έχετε δώσει, αλλά και από το περιθώριο που μας επιτρέπει ο Θωμάς. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, όχι σε σχέση με τον φίλο Μιχάλη, διότι όντως είμαστε συνοδοιπόροι, μέλη της γνωστής φιλικής εταιρείας που λέμε εμείς μεταξύ μας, ό,τι ανήκουμε. Ποιος είναι ο Σκουφάς, δεν ξέρω. Θα ήθελα να πω ότι όντως μπορεί το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο να είναι μια αυτόφωτη βιομηχανία, μια αυτόφωτος οργανισμός, αλλά εργοδοτικές επιχειρηματικές οργανώσεις όπως είναι ο ΕΕΦ, στην οποία χαίρομαι να πω ότι είχα πάρει το πρώτο βάφτισμα πυρός και έστω για λίγους μήνες μια μεγάλη εμπειρία. Έκτοτε όμως η σχέση μας παρέμεινε αδελφική και είναι πολύ υποστηρικτικό να ξέρεις ότι αν και εφόσον χρειαστείς κάποια επιπρόσθετη στήριξη, η πολύ μεγαλύτερη ομοσπονδία όπως είναι η ΟΕΦ, παραδείγματος χάρη, είναι εκεί να σε στηρίξει. Η ΟΕΦ πάντοτε, έστω και αν έχει τόσους άλλους κλάδους που πρέπει να φαίνεται και ισόβαρα και ακριβοδίκαιη, σε εμάς ήταν πάντοτε υποστηρικτική. Πρέπει να προσθέσω κάτι, με διακόπτω το Θωμά, και αφαιρέστε από όσα έχω πει από προηγουμένως, αν δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Ο Θωμάς είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, δεν θυμάμαι από πότε, αλλά κυρίως είναι εκλελεγμένο μέλος της ανώτατης ηγεσίας. Εκλελεγμένο με συντριπτική πλειοψηφία. Εκπροσωπούμενος τον κλάδο μου και την ίδια. Σε μυστική ψυχοφορία, σε κάλπι που γίνεται με πολύ ακριβοδίκαιο τρόπο. Μάλιστα. Ο Θωμάς είναι, απολαμβάνει, εκπροσωπώντας βεβαίως τη βιομηχανία του, απολαμβάνει της απόλυτης αναγνώρισης και
Είναι η δουλειά ενός ανθρώπου που την έχουμε εξελίξει σε αυτή την εκπομπή και θα την πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ. Πολύ, καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας σιγά-σιγά με τους φιλοξενούμενους, θα δούμε έτσι λίγο τις φωτογραφίες εδώ από τις συνεργασίες που έχετε μαζί με τον κύριο Γιώργο 56, ο οποίος ήταν και εδώ στις προσωπικότητες φυσικά πριν από μερικούς μήνες, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ένα Όνειρο, Μια Ευχή, τον οποίο έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Κύριε 56, αγαπητέ Γιώργο, σε χαιρετώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Έχουμε εδώ ένα άνθρωπο της ναυτιλίας, ένα άνθρωπο που γουστάρει, ένα άνθρωπο που του αρέσει όλο αυτό, αλλά η ναυτιλία δεν είναι μόνο καράβια, δεν είναι μόνο επιχειρηματίες, δεν είναι μόνο... Είναι και το κομμάτι της φιλανθρωπίας σε όλο αυτό, έτσι. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, διότι το επίκεντρο πάντοτε είναι ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Να πούμε ότι η άποψή μας ότι υπάρχει μια κοινωνική στήριξη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους από αυτό τον κλάδο. Ασφαλώς υπάρχει και να μου επιτρέψετε με την ευκαιρία που μου δίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σκιαγραφίσεις τον Θωμά Καζάκο από τις δύο του διαστάσεις, όμως θα έλεγα ως ενεργός πολίτης μπορώ να μιλήσω και για τις δύο διαστάσεις του Θωμά Καζάκου, την επαγγελματική και την ανθρωπίνη. Ας μείνουμε στην πρώτη. Να μου επιτρέψετε να πω ότι στην επαγγελματική του διάσταση ο Θωμάς Καζάκος χέρι άκρας εκτίμησης και αναγνώρισης, ξεκινώντας από την διεύθυνση και τη διοίκηση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της εταιρείας μέλη του Επιμελητηρίου και καταλήγοντας σε όλα τα σώματα και θεσμούς που εκπροσωπεί ο Θωμάς το Επιμελητήριο, είτε στην Κύπρο είτε και στο εξωτερικό. Άκουσα προηγουμένως αυτά τα οποία εκπροσωπεί ο Θωμάς το Επιμελητήριο. Είναι παραδεκτό από όλους, θα έλεγα, και στατιστικώς ακόμη επιβεβαιωμένος, ότι η Κυπριακή Ναυτιλία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό επίπεδο παγκοσμίως και είναι ένας μεγάλος οικονομικός εμβολός της κυπριακής οικονομίας. Για να είμαστε, πιστεύω, σε αυτή την αξιοζήλευτη θέση, οφείλουμε πολλά στους ανθρώπους του Επιμελητηρίου, πρώτος βεβαίως, και από τους οποίους είναι και ο Θωμάς ο Καζάκος, που φιλοξενείται. Είναι η ομάδα του επιμελητηρίου. Είναι η ομάδα ακριβώς, και θα έλεγα... Για να νιώθει καλύτερα ο Θωμάς το λέει. Συνεπικουρούμενος βεβαίως και από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο και την εξαιρετική ομάδα στη γραμματεία του επιμελητηρίου. Ακριβώς. Προσωπικά όμως γνώρισα τον Θωμά από την ανθρώπινη του διάσταση μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης του επιμελητηρίου. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στη γνωριμία μας που πάει πίσω ακριβώς στο 2004. Γιώργο, απλά έχουμε ένα λεπτάκι στη διάθεσή μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ο χρόνος ο τηλεοπτικός. Θα μου το δώσετε αυτόν το λεπτό, να μου ακριβώς το επιτρέψετε να το ολοκληρώσω. Ακριβώς, γιατί πρέπει να μιλήσω για την ανθρώπινη διάσταση του Θωμά, που το γνωρίζω πολύ περισσότερο. Πάμε πίσω στο 2004, όταν έγινε η πρώτη μας συνάντηση και άρχισε η συνεργασία του επιμελητηρίου με το φιλανθρωπικό μας σύνδεσμο. Το Ένα Όνειρο, Μια Ευχή για τα παιδιά με καρκίνο, του οποίου είχαν είναι και εγώ επικεφαλής. Μέσα σε αυτά τα 19 χρόνια από τις διάφορες εκδηλώσεις και κυρίως από το ετήσιο του Βόλεϊ Παραλίας, στο οποίο συμμετέχουν οι εταιρείες μέλη του, ο σύνδεσμος Ένα Όνειρο, Μια Ευχή επωφελήθηκε ένα συνολικό ποσό της τάξης των 288.000 ευρώ. Με το ποσό αυτό, ξέρετε πόσα χαμόγελα προσφέραμε σε κάποια πονεμένα μουτράκια, πραγματοποιώντας τα όνειρα και τις ευχές των μικρών αλλά μεγάλων μαχητών της ζωής. Ξέρετε πόσες οικονομικές βοήθειες προσφέρθηκαν στις οικογένειες των παιδιών αυτών είτε για θεραπεία τους, είτε για τη δημιουργία πνευματικών συνθηκών επιβίωσης στο άμεσο περιβάλλον τους, είτε για τις σπουδές τους, είτε ακόμη και για τους γάμους και την τεκνοποίησή τους. Ξέρετε πόσα μηχανήματα και εξοπλισμό αγοράστηκαν και πόσο ενισχύσαμε είτε νοσοκομειακές υποδομές, είτε χώρους θεραπείας και διαμονής. Και όλα αυτά έχουν επιτευχθεί με τη μεγάλη συμβολή του διαχρονικού μας συμμάχου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, προς το οποίο, να μου επιτρέψετε, να εκφράσουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας. Ο Θωμάς ο Καζάκος αποτελεί την κορονίδα της συνεργασίας αυτής και τον ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πολύ, γιατί πραγματικά ο Θωμάς είναι ένας φίλος και αδερφός. Έχει μια απερίοπτη θέση στην καρδιά μου και στην καρδιά όλων των εθελοντών που συναποτελούμε το σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή και πραγματικά τον ευχαριστούμε που είναι ανάμεσά μας. Του ευχόμαστε ένα όμορφο και ευλογημένο ταξίδι ζωής
γεμάτο αγάπη και υγεία. Του ευχόμαστε να είναι πάμπλωτος από χαρά και πάστοχος από πόνο. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, για να μην ξεπεράσουμε τον χρόνο μας. Τα είπα όλα, τα είπα όλα μαζιμένα στο μάμο, γιατί μου είπε ο φίλος, ο Άγγελος, ότι ένα λεπτό έχω και έτσι πέρα να τα πω όλα για να προλάβω. Εγώ θα ήθελα να παρουσιάσω την συνεργασία μας καθαρά από την επαγγελματική πλευρά. Ο σύνδεσμος «Ένα όνειρο, μια ευχή» έχει φέρει μια μεγάλη προσφορά σε εμάς. Δεν δίνουμε εμείς αυτούς. Εκείνοι δίνουν σε εμάς. Η ευκαιρία να μπορώ να περνώ από το Διοικητικό μου Συμβούλιο χωρίς καν να ρωτούν πού πάνε τα χρήματα των εκδηλώσεων, ότι ξέρουν ότι είναι έναν αξιόπιστο, αθόρυβο, τόσο παραγωγικό θεσμό που δεν είχαν ουσιαστικά καμία κρατική στήριξη. Έχει δώσει ένα νόημα ζωής και σε εμάς να προσφέρουμε το ανθρωπιστικό πρόσωπο της ναυτιλίας. Όπως σου είχα πει και στην αρχή, η ναυτιλία δεν μεταφέρει μόνο, λέω συχνά εγώ, εμπορεύματα και επιβάτες. Μεταφέρει και μηνύματα κοινωνικής στήριξης προς τους πάσχους ανθρώπους, πόσο περισσότερο στα αυτά τα αθώα μουτράκια. Ο Γιώργος, αν το γνώρισα, εγώ το γνώρισα επαγγελματικά, ήταν ο Γενικός Διευθυντής του ΚΙΒΕ. Ναι. Και εκεί αυτός μας είχε φέρει κοντά. Και από τότε υπάρχει αυτή η συνεργασία που εμείς παίρνουμε τόσο πολλά από αυτούς τους αθόρυβους εθελοντές, που οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καν προσωπικό θέμα με την αυτή αρρώστια. Και μέσω αυτής της προσπάθειας βλέπουμε ότι έχει ενώσει και τη δική μας βιομηχανία στο να νιώθουμε ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος να προβάλλουμε και να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια οργανωμένη βιομηχανία που ναι, οικονομικά είναι προσοδοφόρα, θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά συνεισφέρει και στην κοινωνία και στην οικονομία. Και τους ευχαριστούμε είναι πάρα σημαντικό. Πολύ. Και εγώ θα κλείσω. Γιώργο, σε ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο. Σίγουρα, ναι. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα κλείσω και θα σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στις προσωπικότητες. Είπαμε πολλά, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, γιατί η ναυτιλία εξελίσσεται και φέρνει μόνο θετικά. Μόνο θα θετικά. Ήθελα να κάνω έναν καταληκτικό σχόλιο. Παρακαλώ, ένα λεπτάκι. 30 δευτερόλεπτα. Ήδη ξεκινήσαμε στην αρχή με το μέλλον της ναυτιλίας. Θέλω να πιστεύω ότι η ναυτιλία έχει χτιστεί σε πολύ στέρες βάσεις. Και αν συνεχίσει αυτή η πολύ καλή συνεργασία που έχουμε αναφερθεί προηγουμένως και πραγματικά να αποδώσει καρπούς και να μην μείνει μόνο στη μέχρι τώρα πορεία της, να μην ζούμε από την ιστορία του παρελθόντος, αλλά να δημιουργήσουμε περισσότερα, έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον. Ποια είναι η κινητήρια δύναμη της βιομηχανίας μας, η στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, 34 χρόνια από τις εταιρείες μέλη μας. Εμείς, το πρόσωπο της ναυτιλιακής βιομηχανίας και ίσως και εγώ προσωπικά, θέλω να εκφράσω δημόσια την ευχαρίστηση και την ευγνωμοσύνη τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ιδιαίτερα στα μέλη μας, στις χιλιάδες αυτούς τους ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων. Και αφού έγινε και τόση δυστυχώς αναφορά στο πρόσωπο μου, θα ήθελα να αναφέρω και εγώ ποια είναι η κινητήρια μου δύναμη. Η οικογένειά μου και ιδιαίτερα η σύζυγός μου, Ευαγγελία. Αν είσαι άγγελος, αυτή είναι ένας πολύ καλός άγγελος. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι. Και η οικογένεια είναι πολύ σημαντικός ρόλος σε όλο αυτό. Όντως, αυτή είναι η κινητήριος δύναμη για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνετε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στην εκπομπή Προσωπικότητες από την τηλεόραση Capital. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.